Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Libero 107,4. Είναι η εκπομπή Full Επίθεση. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 3 όπως κάθε μεσημέρι με όλα τα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα. Το ενδιαφέρον σήμερα έχει στραφεί κυρίως στην περίπτωση του Τέμου Πούκη, για τον οποίο ενδιαφέρεται ο ΠΑΟΚ, μετά τις δηλώσεις του μάνατζερ του, ο οποίος ανέφερε ότι δεν υπάρχει τελική συμφωνία. Αλλά φυσικά επιβεβαίωσε ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια επιλογή για τον Φιλανδό 28χρονο επιθετικό. Όλα αυτά, αλλά και ό,τι άλλο υπάρχει στην επικαιρότητα, θα τα δούμε στη συνέχεια. Εδώ είμαστε λοιπόν, Full Επίθεση στο Libero 107,4. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με ένα ενδιαφέρον θέμα, μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Θα έχουμε μαζί μας τον Λάζαρο Λάμπρου, ο οποίος αγωνίστηκε τη φετινή σεζόν ως δανεικός από τον ΠΑΟΚ στον Πανιόνιο. Καλό μεσημέρι, Λάζαρε. Γεια σας, καλησπέρα. Τι κάνεις, πώς είσαι, σε διακοπές σε βρίσκουμε? Καλά, είμαι εσείς. Ναι, είμαι αυτή τη στιγμή σε ξεκούραση. Περίοδος διακοπών. Γεμάτη σεζόν για σένα. 31 συμμετοχές, 8 γκολ, 7 ασίστ με τον Πανιόνιο, έτσι? Ναι, ήταν μια γεμάτη χρονιά. Θα έλεγα θετική. Θα έλεγε ίσως ότι ήταν και η καλύτερη της καριέρας σου μέχρι στιγμής? Ναι, είμαι στο επαγγελματικό επίπεδο 2 χρονιές, αυτή ήταν η δεύτερη και ήταν και πολύ αποτελεσματική, οπότε είμαι χαρούμενος. Πέρα από την ατυχία που είχα στο τέλος της σεζόν που τραυματίστηκα, ήταν μια πολύ επιτυχημένη χρονιά. Ήρθαν τα πράγματα, φαντάζομαι, όπως τα περίμενες. Αυτές ήταν οι προσδοκίες σου για φέτος, ίσως και τα πεις καλύτερα από ό,τι περίμενες? Όχι. Γενικά θέτω υψηλούς στόχους. Ήταν μέσα στα πλαίσια που είχα στο μυαλό μου ότι ήθελα να κάνω φέτος. Ωραία. Τώρα η επόμενη μέρα. Ανήκεις φυσικά στον ΠΑΟΚ, έχεις συμβόλαιο. Στις 20 Ιουνίου που ξεκινάνε οι προπονήσεις, φαντάζομαι θα είσαι κανονικά, έτσι? Θα ενσωματωθείς με την υπόλοιπη ομάδα? Ναι, θα ξεκινήσω κανονικά εκεί πέρα. Και από εκεί και πέρα κανείς δεν είναι σίγουρος για το τι μπορεί να γίνει. Έχεις μιλήσει με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ? Υπάρχει κάποια ενημέρωση για το ποια είναι τα πλάνα, τι πρόκειται να συμβεί? Τώρα στις επόμενες μέρες θα συζητήσουμε. Έχω μείνει στο ότι θα ξεκινήσω. Φυσικά εγώ θέλω να μείνω στον ΠΑΟΚ φέτος, να πάρω τις ευκαιρίες μου εκεί και να αποδείξω στον ΠΑΟΚ στο ποιο είμαι. Από εκεί και πέρα βλέπουμε. Οπότε, από ό,τι καταλαβαίνω, η κυρίαρχη προοπτική στο μυαλό σου είναι να μπορέσεις να πάρεις την ευκαιρία στον ΠΑΟΚ, να μείνεις εδώ, να καθιερωθείς, γιατί όχι, και στη συνέχεια. Φυσικά. Στο μυαλό μου έχω μόνο τον ΠΑΟΚ, να καθιερωθώ, όπως είπατε, κάποια στιγμή στον ΠΑΟΚ. Το ότι ο ΠΑΟΚ έχει αρκετούς ποιοτικούς παίχτες στη θέση που αγωνίζεσαι και φέτος ήταν και ο ανταγωνισμός μεγάλος τη σεζόν που πέρασε, μάλλον. Αυτό σου δημιουργεί ένα άγχος, σου δίνει έξτρα κίνητρο ίσως να μπορέσεις να δώσεις αποδείξεις? Το μόνο που μπορεί να μου δημιουργήσει είναι αυτό που είπατε, ένα έξτρα κίνητρο. Πιστεύω στον εαυτό μου, δεν έχω να φοβηθώ κάτι. Και θεωρώ πως αν πάρω τις ευκαιρίες που μου αναλογούν, θα αποδείξω πολλά περισσότερα από ό,τι έκανα φέτος. Καλό είναι αυτό ότι έχεις πει στον εαυτό σου, δηλαδή θεωρείς ότι μπορείς φέτος να σταθείς στον ΠΑΟΚ και να αρπάξεις την ευκαιρία, έτσι, από την προετοιμασία έχεις γενομένως. Θεωρώ σίγουρα ότι αξίζω να πάρω την ευκαιρία και ποιος δεν πιστεύει στον εαυτό του, ώστε να καθιερωθώ κιόλας. Σίγουρα αυτό είναι πολύ θετικό που λες. Τώρα από εκεί και πέρα, εάν υπάρξει κάποιο άλλο πλάνο, αν σου γίνει κάποια πρόταση, αν έρθει κάποια πρόταση από κάποια άλλη ομάδα, δεν ξέρω βέβαια, αν έχεις ήδη κάποια κρούση από κάποια ομάδα του εξωτερικού ίσως ή από κάποια άλλη ελληνική ομάδα. Πλέον το μόνο, όπως σας είπα, είναι ο ΠΑΟΚ. Από εκεί πέρα πρώτα θα ζητήσουμε με τον ΠΑΟΚ. Το μυαλό μου είναι εκεί. Και στη συνέχεια θα εξαρτηθούν πολλά. Mm-hmm. Κυρίως από την ομάδα, γιατί εγώ το μυαλό μου το έχω μόνο εκεί. Mm-hmm. Φαντάζομαι ενδιαφέρον θα υπάρχει μετά από την πολύ καλή σεζόν που έκανες. Αλλά εσύ μας λες ότι πρώτος στόχος είναι να καθιερωθείς τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Ναι. Και από εκεί πέρα, φυσικά, αν έρθει κάποια πρόταση είτε για μεταγραφή είτε για δανεισμό, αυτό θα το δεις στη συνέχεια, έτσι? Θα συζητηθούν μετά, ναι. Γενικότερα, τη σεζόν αυτή και το προηγούμενο μισό της, προηγούμενη σεζόν μάλλον, το μισό που άνοιγε στον ΠΑΟΚ, δεν πήρες κάποια συμμετοχή στην ομάδα. Πώς έβλεπες τα πράγματα γύρω από την ομάδα? Είχες κάποια επαφή με ανθρώπους της ομάδας, με παίχτες της ομάδας ίσως? Είχα επαφή και με παίχτες και με ανθρώπους της ομάδας. Με έπαιρναν να με ρωτήσουν πώς είμαι, πώς νιώθω στο Πανιόνιο. Με παρακολουθούσαν κιόλας το πώς πήγαινα. Υπήρχε
υπήρχαν συνομιλίες μεταξύ, δηλαδή δεν ήμουν στον Πανιόνιο και δεν είχα καμία σχέση με τον ΠΑΟΚ. Υπήρχε επαφή. Θεωρείς ότι ο δανεισμός σου για 1,5 χρόνο εκεί σε βοήθησε στην εξέλιξή σου σε αυτήν την νεαρή ηλικία? Εννοείται, πήρα συμμετοχές, το πιο σημαντικό, και τις αξιοποίησα κιόλας, θεωρώ. Και αναπτύχθηκα έτσι ως ποδοσφαιριστής, πήρα εμπειρίες. Εμπειρίες που σε βοηθήσουν φυσικά να αποδώσεις και για στον τη ΠΑΟΚ συνέχεια, τα αναμενόμενα. Ακριβώς, ακριβώς, ναι. Γενικότερα αυτή τη σεζόν πώς τον είδες στον ΠΑΟΚ, έτσι απ' έξω περισσότερο? Ήταν μια κυρίαρχη ομάδα στο πρωτάθλημα φυσικά. Σίγουρα υπήρχε στεναχώρια που δεν συνέχισε στην Ευρώπη. Αλλά στο πρωτάθλημα κυριάρχησε, όπως και στο κύπελλο. Φάνηκε ότι ήταν η πιο δυνατή ομάδα στην Ελλάδα. Οπότε φέτος νομίζω η στόχη θα είναι και για Ευρώπη. Mm-hmm. Θα ήθελες, φαντάζομαι, και εσύ να συμμετέχεις, να συμβάλλεις ώστε να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να συνεχίσει στα προκριματικά του Champions League. Και θα ήταν το να είσαι στην καλύτερη ομάδα της Ελλάδας. Καλύτερη ομάδα της Ελλάδας, έτσι. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα, γενικότερα οι φιλοδοξίες σου, οι στόχοι σου, θα ήθελες μέσω του ΠΑΟΚ ίσως στην πορεία, δεν ξέρω ποια είναι τα όνειρά σου, αν κάποια μεταγραφή στο εξωτερικό ίσως να... Οι κοντινοί στόχοι μου είναι να καθιερωθώ στον ΠΑΟΚ, να αγωνιστώ, να κάνω πράγματα με τον ΠΑΟΚ, να εξελιχθώ ως ποδοσφαιριστής μέσα από την ομάδα. Και από εκεί και πέρα σίγουρα έχω το μυαλό μου και στο εξωτερικό για πιο μετά. Γιατί νομίζω είναι το όνειρο κάθε ποδοσφαιριστή να βρεθεί στο εξωτερικό σε μια αξιόλογη ομάδα. Οπότε και αυτό είναι και το δικό μου όνειρο. Mm-hmm. Σου το γεγονός ότι ανήκεις στον ΠΑΟΚ τον τελευταίο 1,5 χρόνο, αλλά δεν έχεις κάποια συμμετοχή, σου αφήνεις έτσι και μια πικρία, να το πω, το ότι δεν σου δόθηκε ακόμη ευκαιρία? Θα ήθελα να μου δοθεί τώρα, φέτος, αυτή η χρονιά, γιατί θεωρώ ότι ο 1,5 χρόνος που ήμουν δανεικός έκανα πράγματα. Και θα ήθελα να μου δοθεί ευκαιρία αυτή τη χρονιά ώστε να πάρω και εγώ τις ευκαιρίες όπως έχουν πάρει και άλλα παιδιά φυσικά και να δείξω και εγώ τι αξίζω μέσα από τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Εντάξει, είμαι ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ αλλά θέλω να αγωνιστώ και στον ΠΑΟΚ. Το ότι ήμουν δανεικός, εντάξει, το έζησα. Στόχος μου είναι να μείνω. Πιστεύεις δηλαδή ότι πλέον το επόμενο βήμα δεν θα ήθελες? Κατά κάποιο τρόπο αυτό μας λες τώρα, καταλαβαίνω ότι δεν θα ήθελες να δοθείς ξανά δανεικός σε κάποια ομάδα. Το πέρασε αυτό το στάδιο, εξελίχθησες ικανοποιημένος από αυτό, αλλά πλέον θες οπωσδήποτε να πάρεις την ευκαιρία στον ΠΑΟΚ, έτσι? Ναι, θέλω να κάνω το κάτι παραπάνω, ναι. Οπότε δεν θα συμβαζόσουν εύκολα με ένα νέο δανεισμό. Θα προτιμούσες, αν ο ΠΑΟΚ δεν σου δώσει την ευκαιρία, να παραχωρηθείς με κάποια μεταγραφή, φαντάζομαι. Αλλά ο κύριος στόχος σου είναι φυσικά να παίξεις στον ΠΑΟΚ. Ναι, να παίξεις στον ΠΑΟΚ, ακριβώς. Τώρα από εκεί και πέρα, πιστεύεις ότι... Είδαμε ότι ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια βάζει και παιδιά στην εθνική ομάδα. Έτσι υπάρχει ο Πέλκας, ο Κουλούρης. Πιστεύεις ότι θα μπορέσει να σου δοθεί αυτή η ευκαιρία και σε σένα μέσω του ΠΑΟΚ? Είναι ένας στόχος και αυτός η εθνική ομάδα για σένα? Δεν το έχω στο μυαλό μου ότι. Φυσικά ο ΠΑΟΚ είναι, είναι μια από τις πιο δυνατές ομάδες στην Ελλάδα. Και αν αγωνίζεις αυτή, έχεις πολλές πιθανότητες να αγωνιστείς και στην εθνική Ελλάδος. Αλλά νομίζω ότι θα εξαρτηθεί καθαρά από μένα. Μέσα στον ΠΑΟΚ είτε κάπου αλλού, αν αποδείξω ποιος είμαι. Την ευκαιρία μου στην εθνική ομάδα θεωρώ ότι θα την πάρω. Φυσικά και θέλω να γίνει μέσα από τον ΠΑΟΚ αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή να αγωνιστώ, να πάω καλά μέσω του ΠΑΟΚ και από εκεί και πέρα να κληθώ και στην εθνική ομάδα. Αυτή είναι η στόχη σου. Για τη νέα σεζόν γενικότερα πώς θα περιμένεις τα πράγματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο βάσει και τα όσα γίνανε και πέρσι? Εύχομαι να είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Φέτος είδαμε πολλά, δυστυχώς. Αλλά νομίζω ευελπιστώ να είναι πιο καθαρό το πρωτάθλημα και να κρίνεται μόνο στα γήπεδα. Φαντάζομαι παρακολούθησε όσα έγιναν πέρσι και συνομιλίες και με παίκτες του ΠΑΟΚ και ήταν... Ναι, ήταν το πιο κρίμα, ξέρω, ήταν για τους παίκτες, διότι αυτοί έκαναν μεγαλύτερη προσπάθεια και πήγε από ένα κουτάκι που έπεσε στον προπονητή, χάθηκε το ένα μάτς, μια γκολ χάθηκε το άλλο, έγιναν πράγματα που... Εντάξει. Ναι. Σίγουρα, σίγουρα δεν θέλει κανένας παίκτης να βιώνει τέτοιες καταστάσεις. Προφανώς ναι, και ναι. Εσείς το ξέρετε καλύτερα αυτό. Είπες νωρίτερα ότι η χρονιά ήταν εξαιρετική για σένα. Τι κρατάς εσύ, ίσως κάποια στιγμή συγκεκριμένη, τι σαν απολογισμό? Υπήρχαν πολλές καλές στιγμές,
μπορώ να πω. Και, στο, και η εμπειρία μου στο Europa League, στα προκριματικά με τον Πανιόνιο. Και κάποια αποτελέσματα στα τελευταία λεπτά μέσα στο πρωτάθλημα. Γενικά, μπορώ να πω ότι ήταν ένας 1,5 χρόνος έτσι πολύ θετικός. Όπως πέρυσι ειδικά η νίκη που κάναμε με τον Πανιόνιο μέσα στον Ολυμπιακό, που γυρίσαμε και όλο ο κόσμος περίμενε έξω, ήταν πολύ ωραία στιγμή. Ήταν, έχουμε περάσει ωραίες στιγμές, μπορώ να πω. Βίωσες έτσι δυνατές εμπειρίες. Ζήλευε ίσως λίγο όταν ο ΠΑΟΚ και πανηγύριζε έτσι τα κύπελα, ότι θα μπορούσα να ήμουν και εγώ εκεί, ας πούμε, όταν αυτό στο μυαλό σου. Ναι, εννοείται, με την καλή τη ζήλια εννοείται. Έλεγα ότι εγώ θα ήθελα να είμαι εκεί, αλλά φυσικά λέω ότι θέλω να είμαι και του χρόνου εκεί, γιατί θα πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα φέτος ως ΠΑΟΚ. Βλέπουμε ότι ο ΠΑΟΚ ήδη άρχισε να καταφέρνει πράγματα, έχει κερδίσει δύο συνεχόμενα κύπελα, έκανε αυτή την πορεία στο πρωτάθλημα πέρσι. Είναι οικονομικά δυνατός, αλλά έχει και νεαρούς Έλληνες όπως ο Πέλκας, ο Κουλούρης, ο Λιμιός. Δηλαδή δίνει χώρο και σε παιδιά όπως φαντάζομαι θες και εσύ να βρεις αυτό το χώρο και να πάρεις αυτή την ευκαιρία. Οπότε θεωρείς ότι είναι ένα καλό κλαμπ ο ΠΑΟΚ για ένα παιδί όπως εσένα που έχεις φιλοδοξίες για να μπορέσεις να ενσωματωθείς και να πετύχεις αυτά που θέλεις. Ο ΠΑΟΚ όσο περνάει ο καιρός μεγαλώνει, όπως έχουμε πει, σίγουρα θα γίνεται όλο και πιο δύσκολο για έναν νέο να ενταχθεί στην ομάδα. Όμως αν το καταφέρει αυτό, έχει όλα τα εφόδια ΠΑΟΚ να του δώσει τα πάντα. Οπότε φαντάζομαι και εσένα αυτός είναι ο στόχος σου, έτσι να... Ναι, ναι, ναι. Ωραία, δεν ξέρω αν θέλεις κάτι άλλο να σημειώσεις εσύ όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, όσον αφορά την σεζόν που πέρασε, όσον αφορά το μέλλον φυσικά που είναι και το πιο σημαντικό. Όσα έρχονται... Νομίζω τα καλύψαμε. Αν θέλεις να στείλεις και ένα μήνυμα στον κόσμο το τι να περιμένει από σένα. Να στείλω ένα μήνυμα. Εύχομαι να μπορέσει ο κόσμος να με δει φέτος στον ΠΑΟΚ και θα καταλάβει. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Θα δείξει το γήπεδο έτσι, όλα αυτά που θέλεις. Υγεία να έχουμε. Σίγουρα. Ναι, και όλα θα... Πάνω απ' όλα. Τώρα είσαι εντάξει, έτσι, μετά τον τραυματισμό που πέρασε το τέλος της σεζόν. Ναι, ναι, τώρα είμαι εντάξει. Επανήλθες κανονικά. Ναι. Ωραία. Και ένα τελευταίο σχόλιο, αν θες να κάνεις για το Μουντιάλ που έρχεται. Η εθνική μας δεν θα είναι εκεί φυσικά, αλλά γενικότερα. Αν βλέπεις κάποιο φαβορί, ίσως κάποια ομάδα να έχει ξεχωρίσει. Φαβορί. Γενικά, εγώ είμαι φαν του Μέτσι. Είμαι με Αργεντινή, ό,τι και να είναι. Ας μην είναι τα καλύτερά της, εγώ είμαι. Θες να το σηκώσει ο Μέση λοιπόν, είσαι αυτή τη σχολή. Ναι, ναι, ναι. Όχι με Κριστιάνο Ρονάλντο. Εννοείται πως ξέρω πως είναι ένας από τους καλύτερους, αλλά είναι ο δεύτερος καλύτερος. Ο καλύτερος είναι ο Μέση και δεν υπάρχει καν σύγκριση. Μάλιστα. Ωραία, Λάζαρε, να σε συγχαρώ καταρχήν για τη χρονιά που έκανες, για τη σεζόν που έκανες με τον Πανιόνιο. Σου εύχομαι τα καλύτερα, υγεία πάνω απ' όλα όπως είπες και εσύ είναι το σημαντικότερο και εύχομαι φυσικά να πετύχεις όλους τους στόχους. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, καλό σου μεσημέρι. Αυτός ήταν ο Λάζαρος Λάμπρου. Μετά από 1,5 χρόνο στον Πανιόνιο, όπως τόνισε ο ίδιος, μεγάλος του στόχος είναι να πάρει την ευκαιρία στον ΠΑΟΚ. Αυτό θέλει πλέον από εδώ και πέρα. Έμεινε ικανοποιημένος από το δανεισμό του στον Πανιόνιο, τον βοήθησε να εξελιχθεί στα 21 του χρόνια πλέον ο Λάζαρος Λάμπρου. Είχε 8 γκολ και 7 assist στη σεζόν μας πέρασε σε 31 συμμετοχές με τους Σκιανέρθρους. Αλλά τόνισε και ξανατόνισε και αυτός είναι ο μόνος στόχος, όπως προκύπτει ως συμπέρασμα και από την συνομιλία μας, ότι θέλει να πάρει την ευκαιρία του στον ΠΑΟΚ, να δείξει τι αξίζει και να μπορέσει να μείνει στον ΠΑΟΚ αυτή τη σεζόν. Φυσικά το τι πρόκειται να συμβεί με την υπόθεση του Λάζαρου Λάμπρου θα ξεκαθαριστεί τις επόμενες ημέρες. Θα υπάρχουν συζητήσεις, όπως είπε και ο ίδιος, με την πλευρά του ΠΑΟΚ. Είναι πολύ ιδανικοί οι ποδοσφαιριστές που διαθέτει ο δικέφαλος του Βορρά και μένει να φανεί ποιες θα είναι οι εξελίξεις, ποιοι θα παραμείνουν στην ομάδα, εάν ο Λάμπρου θα είναι ένας από αυτούς, ποιοι θα παραχωρηθούν εκ νέου με τη μορφή δανεισμού, άλλοι ίσως αν έρθουν προτάσεις παραχωρηθούν με μεταγραφή. Πάντως ο Λάμπρου είναι ένα παιδί που βελτιώθηκε αρκετά την σεζόν που πέρασε, έδειξε θετικά στοιχεία. Και ο ίδιος έχει μεγάλη αυτοπεποίθηση και πίστη στον εαυτό του πως δικαιούται να πάρει αυτή την ευκαιρία που το αναλογεί στον δικέφαλο. Δεν θα ήθελε ένα νέο δανεισμό, όπως μας είπε. Όσον αφορά τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, αναφέραμε και νωρίτερα ότι το ενδιαφέρον σήμερα έχει στραφεί κυρίως στην περίπτωση του Τεέμου Πούκη.
Ο 28χρονος Φιλανδός επιθετικός που βρίσκεται σε συζητήσεις με τον ΠΑΟΚ το τελευταίο διάστημα. Σήμερα ήρθε η δήλωση του ατζέντη του, ο οποίος ουσιαστικά επιβεβαίωσε τις επαφές. Φυσικά τόνισε ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια επιλογή για τον Πούκι, αλλά ανέφερε ότι η πλευρά του παίκτη δεν έχει καταλήξει σε τελική συμφωνία με την πλευρά του ΠΑΟΚ. Για τον 28χρονο Φιλανδό υπήρχαν δημοσιεύματα και στην Σερβία. Σερβική ιστοσελίδα ανέφερε ότι ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά κερδίζει τη μάχη από τον Ερυθρό Αστέρα. Αναφέρουν οι Σέρβοι ουσιαστικά ότι είχε ενδιαφερθεί και ο Ερυθρός Αστέρας για τον Πούκι, αλλά δεν προχώρησε το συγκεκριμένο ενδιαφέρον. Ο ΠΑΟΚ φυσικά περιμένει την απάντηση και του Βέρμπλουμ, του 32χρονου Σουηδού μέσου. Άλλη μια περίπτωση που απασχολεί έντονα τις τελευταίες μέρες στο ασπρόμαυρο στρατόπεδο. Βρισκόμαστε στην περίοδο του καλοκαιριού και δεν θα γινόταν αλλιώς φυσικά να μην βρίσκονται τα μεταγραφικά θέματα στο προσκήνιο. Ο ΠΑΟΚ πάντως κάνει τις κινήσεις του αθόρυβα και μέχρι στιγμής έχει ανακοινώσει ήδη τη μεταγραφή του Χατσερίδη. Έχει εστιάσει σε αυτές τις δύο περιπτώσεις του Πού και του Βέρμπλουμ και αναμένονται σύντομα και άμεσα οι οριστικές εξελίξεις. Υπενθυμίζουμε ότι στις 19 Ιουνίου ο ΠΑΟΚ θα μάθει τον αντίπαλό του, αν θα είναι ο Άγιαξ ή η Βασιλεία, για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Στις 20 Ιουνίου ξεκινούν οι προπονήσεις του δικεφάλου εδώ στην Θεσσαλονίκη και στις 22 αναχωρήσει η ομάδα για την Ολλανδία και το πρώτο μέρος του βασικού σταδίου της προετοιμασίας. Οι Τούρκοι το πρωί έγραφαν και για σενάρια εκ νέου για τον Πασχαλάκη και ενδιαφέρον της Γαλατασαράι. Δεν υπάρχει κάποια πρόταση, κάποιο επίσημο ενδιαφέρον, δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Οι Τούρκοι γράφουν επίσης και για τον Γκάρι Ροντρίγκες, για ενδιαφέρον της Newcastle για τον Γκάρι Ροντρίγκες. Η αγγλική ομάδα επιμένει για την απόκτησή του. Φυσικά ο ΠΑΟΚ κατέχει το 20% του ποδοσφαιριστή και σε ενδεχόμενη πώλησή του θα υποφεληθεί οικονομικά. Αναμένονται λοιπόν εξελίξεις και σε αυτή την υπόθεση. Με τα μεταγραφικά θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής, το πρώτο μέρος της σημερινής Full Επίθεσης. Θα πάμε σε ένα break και θα επιστρέψουμε με την υπόλοιπη θεματολογία. Επιστρέψαμε με γκάζια στο δεύτερο μέρος εκπομπής. Εδώ, Full Επίθεση στο Λίμπερο 107,4. Ασχοληθούμε με μπάσκετ κυρίως στο δεύτερο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στους ρυθμούς της σειράς των μικρών τελικών μετά το break στο πρώτο παιχνίδι με τον Προμηθέα στην Πάτρα. Αύριο στις 6.30 στο Παλατάκι είναι το δεύτερο μάτς, εκεί όπου ο Δικέφαλος θέλει να κάνει το 2-0 και να φτάσει ένα βήμα ακόμη πιο κοντά στην κατάκτηση της τρίτης θέσης. Για το αυριανό παιχνίδι και γενικότερα για την ομάδα μπάσκετ του Δικεφάλου θα μιλήσουμε με τον Νίκο Μοσχοβίτη. Καλό μεσημέρι, Νίκο. Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές του Λίμπερο. Τι γίνεται, πώς είσαι, σε ρυθμούς μικρών τελικών κι εσύ? Να σου πω την αλήθεια. Τη δεδομένη χρονική στιγμή άκουγα μουσική beach bar χωρίς να είμαι σε beach bar, οπότε σε ρυθμούς καλοκαιριού κυρίως. Σε ρυθμό μικρών τελικών, ναι, δεν με λες. Η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως είναι η μικρή τελική, την ημέρα των αγώνων μπαίνουμε εμείς σε διαδικασία αγώνων, δεν είμαστε τις ομάδες. Δεν είμαστε τόσο στη τσίτα όσο είμαστε μέσα στη χρονιά, αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει. Έχει πάει και πολύ αργά η φετινή σεζόν, ξέφυγε πολύ, έτσι. Πολλά τα παιχνίδια. Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν να ξεκινούσαν μικρή και μεγάλη, ναι, και μεγάλη τελική 6 και 7 Ιουνίου. Ακόμη πιο αργά. Είχαμε αύριο το πρώτο παιχνίδι, να πηγαίναμε πιο πίσω. Αλλά επειδή ήρθαν όπως ήταν οι μητελικοί και υπήρχαν σκούπες και στους δύο, ξεκίνησε λίγο πιο νωρίς η διαδικασία των μικρών τελικών. Πάντως, ο ΠΑΟΚ έδειξε καλή κατάσταση, έτσι, και το Σάββατο στην Πάτρα. Ναι, σε καλή κατάσταση έδειξε, νομίζω έδειξε πιο έτοιμος από τον Προμηθέα για αυτό το παιχνίδι. Βέβαια, η ομάδα της Πάτρας είχε διάφορα θέματα με απουσίες αυτή του Μιλόσεβιτς που, okay, παίζει χωρίς αυτόν εδώ και καιρό, της προέκυψε τελευταία το θέμα με το Σαλούστρο. Γενικά, οι δύο Αμερικανοί, ο ένας ο Χολ
και ο Έλλης είναι παίκτης που το τελευταίο καιρό παίζουν με προβλήματα τραυματισμού, να το πω έτσι. Και όλο αυτό το σκηνικό το εκμεταλλεύτηκε και ήταν σίγουρα έτοιμος να κερδίσει, ειδικά στο κομμάτι της νοοτροπίας. Δηλαδή, παρότι στο μυαλό των περισσότερων αυτοί οι μικροί τελικοί δεν έχουν κάποιο έτσι, μεγάλο αντίκρισμα για τις ομάδες που είναι εκεί και γενικά για τις ομάδες οι οποίες είναι κάτω από τους δύο, η τρίτη θέση είναι ένα ξεχωριστό πρωτάθλημα, έτσι. Ακριβώς, σαν να παίρνεις το πρωτάθλημα είναι. Ακριβώς. Οπότε για τις ομάδες που πλέον είναι σχεδόν 10 μήνες μαζί. Ο ΠΑΟΚ μαζεύτηκε, αν θυμάμαι καλά, 16 Αυγούστου είχε μαζευτεί. Και ξεκίνησε αγώνες Οκτώβριο. Όλοι αυτοί λοιπόν που είναι μέσα και γύρω από τις ομάδες, αυτά τα παιχνίδια τα βλέπουν σαν μια ευκαιρία για μια διάκριση για αυτούς, να το πω έτσι. Γιατί ουσιαστικά διάκριση δεν είναι όπως παλιά στην τρίτη θέση που μπορεί να έβαινε ένα εισιτήριο για την Ευρωλίγκα. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ο δικός τους κόπος αυτός. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να σπάσει την έδρα του Προμηθέως από το παιχνίδι και νομίζω ότι με την εικόνα που είχαν οι δύο ομάδες, αν δεν ήταν το παιχνίδι 2 Ιουνίου και ήταν δύο μήνες πριν, δηλαδή δεν υπήρχε και όλη αυτή η κούραση και, να το πω έτσι, η προσμονή για το τέλος της σεζόν, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα κέρδιζε πιο εύκολα με βάση την εικόνα που είδαμε σε αυτό το παιχνίδι. Mm-hmm. Αν καταφέρει και αύριο να κάνει και το 2-0, νομίζω ότι θα έχει αγκαλιάσει την τρίτη θέση. Γενικά στην Ελλάδα δεν νομίζω να βλέπουμε σειρές να γυρνάνε από 2-0. Δηλαδή πρέπει να είναι πολύ μακριά αυτό το πράγμα. Πρέπει να ήταν από τότε που πήρε το πρωτάθλημα τον Ολυμπιακό. Ναι, δεν πρέπει να ξαναγίνει, όντως. Ναι. Ναι. Οπότε αν αύριο καταφέρει ο ΠΑΟΚ να κάνει το 2-0 στην έδρα του, σίγουρα θα έχει πάρα πολύ σημαντικό προβάδισμα. Και γιατί όχι, να μην καταφέρει να τελειώσει και τη σειρά ακόμα και το Σάββατο στην Πάτρα. Σε κάθε περίπτωση, είπαμε ένα βήμα τη φορά. Ο ΠΑΟΚ έκανε το πρώτο, κερδίζοντας στην Πάτρα και έχοντας κυρίως το πρώτο ημίχρονο καλύτερη εικόνα. Αλλά και στο δεύτερο που το μάτς άλλαξε, δηλαδή πήγε εκεί που το ήθελε ο Προμηθέας, να το πω έτσι, ο ΠΑΟΚ πάλι κατάφερε να τα αποκριθεί και στις λεπτομέρειες κέρδισε. Τώρα αύριο, γενικά ο ΠΑΟΚ συνέβη του παίζει καλύτερα. Το είδαμε ακόμα και με μια ομάδα του επίπεδου Παναθηναϊκού ότι για ένα ημίχρονο όχι απλά άντεξε, αλλά είχε υποσκελίσει τον Παναθηναϊκό, να το πω έτσι. Νομίζω ότι αύριο έχει όλες τις δυνατότητες, πιθανότητες να κάνει μια καλή εμφάνιση και να κάνει και το 2-0 με τον Προμηθέα. Και αν κάνει και το 2-0, αυτό που λέγαμε, να έχει ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα για την τρίτη θέση. Έτσι ακριβώς. Με το θέμα του Χαραλαμπόπουλου θα παίξει τελικά αύριο. Ήταν να επιστρέψει σήμερα, αν δεν κάνω λάθος. Ο Χαραλαμπόπουλος, ναι, είναι σήμερα να δώσει το παρόν στην προπόνηση που είναι το απόγευμα. Ολοκλήρωσε την παρουσία του στο τουρνουά του Τρεβίζο χωρίς να ξεχωρίσει, να το πω έτσι. Ένα τουρνουά που δεν είναι λίγο, δεν είναι μικρό, είναι το τουρνουά του NBA πλέον από φέτος και επίσημα, γιατί τα προηγούμενα χρόνια ήταν ένα τουρνουά που το διοργάνωνε η εταιρεία που έντυνε τις ομάδες του NBA με όλα τα ταλέντα της Ευρώπης στις μικρές ηλικίες. Η δεύτερη μέρα ήταν πιο καλή για αυτόν, που είχε 9 πόντους στο παιχνίδι που έγινε με 3-4 τρίποντα. Πήγε εκεί, τον είδανε διάφοροι άνθρωποι, καθώς ήταν πάρα πολύ σκάουτερ ομάδων του NBA εδώ στην Ευρώπη. Επιστρέφει και από τη στιγμή που επιστρέφει και είναι υγιής, δεν ξέρω αν θα είναι αύριο διαθέσιμος. Πιθανολογώ ότι έχοντας χάσει το μεγαλύτερο διάστημα της προετοιμασίας των αγώνων με τον Προμηθέα, δύσκολα θα είναι αύριο διαθέσιμος, αλλά από το ΠΑΟΚ τον υπολογίζουν κανονικά. Έτσι, εφόσον επιστρέψει mm-hmm. υγιής ο Χαραλαμπόπουλος, υπολογίζεται κανονικά. Αν όχι για αύριο, γιατί είπαμε θα έρθει σήμερα για να κάνει μια προπόνηση. Στο επόμενο παιχνίδι, κανονικό. Στο επόμενο παιχνίδι. Πάντως, να ξεκαθαρίσουμε για αυτό το θέμα. Το είπε και ο Τέλης ο Ζουρνατζίδης πριν στην εκπομπή στο ΠΑΟΚ 24 εδώ στο Λίμπερο, ότι δεν υπήρχε κάποιο αίτημα του Παναθηναϊκού. Είχε συμφωνηθεί από την αρχή αυτό με τον Χαραλαμπόπουλο ότι θα είναι σε αυτό το τουρνουά, ό,τι και αν συμβεί, έτσι. Ναι. Και ο Τέλης ο Ζουρνατζίδης εξήγησε και πώς είχε η κατάσταση από τη στιγμή που έγιναν γνωστές οι ημερομηνίες. Είναι αυτό που είπα και εγώ πριν, ότι ο αρχικός σχεδιασμός ήταν τελική να ξεκινήσουν 6 Ιουνίου. Οπότε, αν ήταν έτσι η κατάσταση, ο Χαραλαμπόπουλος θα έφυγε τις μέρες, θα επέστρεφε, μπορεί να είχαν το πρώτο παιχνίδι, να το πω έτσι, της σειράς, και να έπαιζε στο δεύτερο. Άλλαξε αυτό το πράγμα, εγώ το είπα και πριν. Είναι μεγάλη υπόθεση για ένα παιδί το οποίο αυτός και η πλευρά του θεωρούν ότι μπορούν να εξαντλήσουν κάθε πιθανότητα για το NBA.
να βρίσκεται σε αυτήν εκεί την... να είναι σε, αυτήν την, σε αυτό το κάμπ που βρέθηκε. Δεν μπορείς να του πεις κάτι γι' αυτό. Έτσι. Ναι, προφανώς δηλαδή, ένα παιδί δικά είναι ένα όνειρο το οποίο ναι, θέλει να το εξαντλήσει όσο μπορεί. Ωραία, στα μάτια του καθενός μπορεί να θεωρεί ότι δεν μπορεί να το πετύχει. Οκ, okay, εγώ θα το δεχτώ. Αλλά δεν μπορείς να του πεις ότι ξέρεις, όχι, δεν σε αφήνω να πας. Από τη στιγμή που ο ίδιος έχει αυτή την, την επιθυμία. Και δεν ξέρω αν το καλοκαίρι, που τελειώσει η σεζόν, τεθεί κάποιο ζήτημα, ο Χαραλαμόπουλος μπορεί να βάλει και αυτό το πράγμα στο μυαλό του. Ότι αυτοί εκεί πέρα πάνω με και με βοήθησαν την χρονιά. Ακριβώς. Και υπομονή δείξανε με μένα, όταν έκανε και την εγχείρηση και όταν υπήρξε για αυτό το ζήτημα, δεν μου έκλεισε κανένας τον, τον δρόμο. Είναι διαφορετικό το καλοκαίρι που έχετε ο Χαραλαμόπουλος. Ο Χαραλαμόπουλος είναι ένα παιδί που από τα 15-16 του τα καλοκαίρια δεν μπορούσε να δουλέψει. Και όταν λέω δεν μπορούσε να δουλέψει εννοώ ότι ήταν διαρκώς σε μικρές εθνικές ομάδες. Διαρκώς. Είναι το πρώτο καλοκαίρι που δεν θα έχει, δεν θα έχει εθνικές ομάδες. Που θα έχει ευκαιρία να ξεκουραστεί. Γιατί όλο αυτό το ζήτημα που προέκυψε όταν ήρθε στον ΠΑΟΚ που έπρεπε να κάνει την εγχείρηση προς αγωγούς δεν ήταν, δεν το είχε βγει τότε. Ήταν ζήτημα το οποίο υπήρχε από πριν. Φέτος, αυτό το καλοκαίρι θα έχει την ευκαιρία και να ξεκουραστεί και να δουλέψει, λέω εγώ, σε διάφορα πράγματα. Και δεν έχω κάποια πληροφόρηση ότι ο Παναθηναϊκός έχει πάρει την απόφαση να τον έχει του χρόνου και με κάποιο σημαντικό ρόλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν θα παίξει κάποιο ρόλο για τον ΠΑΟΚ. Αυτό έτσι. Θα σε ρωτούσα τώρα. Υπάρχει δηλαδή λες ενδεχόμενο να συνεχίσει. Δεν μπορώ να το ξέρω. Ναι, το γιατί ξέρω. Όταν μιλάμε για ένα παιδί που ανοίξει το Παναθηναϊκό και είναι ένα παιδί που... Εντάξει, είναι ένας παίχτης που ενδιαφέρει όλο το ελληνικό μπάσκετ. Έτσι. Δεν ενδιαφέρει μόνο τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Αυτός ο Κόνιαρης είναι παιδιά που θεωρητικά θα είναι η επόμενη στην εθνική ομάδα. Και ειδικά από το περσινό που... καλοκαίρι και έπειτα, έτσι, μετά την κατάκτηση του... Ναι, θα... θεωρητικά πάντα έτσι, γιατί δεν μπορείς να ξέρεις ένα παιδί στα 20, πώς θα είναι στα 27-28 του, οκ. Okay. Αλλά τώρα που μιλάμε είναι παιδιά τα οποία περιμένουμε να πάρουν το επόμενο βήμα στο ελληνικό μπάσκετ, μετά το Διαμαντίδη, μετά το Σπανούλη, που... μετά το Πρίντεζι, να το πω έτσι, που και αυτοί σιγά σιγά πλησιάζουν προς το τέλος τους. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός σε μια πολύ περίεργη κατάσταση. Γενικά με τον Παναθηναϊκό στον μπάσκετ δεν ξέρω κατά πόσο μπορείς να είσαι σίγουρος για οτιδήποτε. Αλλά δεν υπάρχει κάποια πληροφορία ή κάποια, έτσι να το πω, απόφαση ότι ο Χαραλαμπόπουλος επιστρέφει εκεί και θα είναι στον Παναθηναϊκό του, του χρόνου. Οπότε, αν ξανατεθεί κάποιο ζήτημα το, το καλοκαίρι, γιατί ο δανεισμός είναι μόνο ετής, μπορεί και ο ίδιος ο παίχτης να θεωρεί ότι το καλύτερο για αυτό να συνεχίσει τον ΠΑΟΚ. Έτσι. Ταπεινή μου άποψη, το καλύτερο για το μέλλον του είναι αυτό. Ωραία, αλλά δεν είμαι ούτε ο Χαραλαμπόπουλος, ούτε ο ατζέντης του, ούτε οι άνθρωποι του. Ωραία. Έτσι, για να σε συμβουλευτούν τουλάχιστον. Ναι, ακριβώς. Εγώ έτσι πιστεύω. Ότι γενικά για τον ίδιο τον Χαραλαμπόπουλο, έτσι, όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ, για τον ίδιο τον Χαραλαμπόπουλο θα μπορούσε να είναι καλύτερο. Μα μιλάμε για τον ίδιο τον Χαραλαμπόπουλο τώρα, έτσι. Ναι, ναι. Γενικά ο ΠΑΟΚ είναι ένα μπασκετικό μαγαζί το οποίο έχει. Είναι σαν σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, να το πω έτσι. Θα μου πεις ο Χαραλαμπόπουλος είναι 20 χρόνια δεύτερη ευκαιρία. Αλλά είδες ότι στο, στο, μεγάλο, στο υψηλό επίπεδο του Παναθηναϊκού φάνηκε ότι δεν ήταν έτοιμος να παίξει στα 18-19 του 20. Όπως και ο Κόνιαρης, έτσι. Μπορεί να είναι 25. Ακριβώς. Μπορεί να είναι 25. Μπορεί και να μην είναι. Μπορεί και να μην είναι για αυτό το επίπεδο. Το, το υψηλό της Ευρωλίγκας ή το NBA, ξέρω εγώ και όλα αυτά. Αλλά αυτό το στάδιο που είναι πάω από τώρα, που είναι μια ομάδα που δεν είναι επίπεδο Ευρωλίγκα, αλλά δεν είναι και μια ομάδα που είναι χαμηλά, μπορεί και αυτός να ευνοηθεί, ο κάθε παίχτης σαν τον Χαραλαμπόπουλο και ο ΠΑΟΚ φυσικά από τη συνεργασία, τους, από τη συνεργασία του μαζί τους. Αλλά αυτά είναι σκέψεις. Έτσι, απλά, γενικά μετά το... Όπως το λες, είναι ένα στοιχείο που το έχουν δηλώσει ξεκάθαρα και άλλοι παίχτες στο παρελθόν και έχει φανεί άλλωστε και από τα αποτελέσματα στην καριέρα τους μετέπειτα ότι αυτό που λες ο ΠΑΟΚ είναι ένα κέρδος αυτό για τον ΠΑΟΚ, αυτό που έχει καταφέρει να πετύχει. Εφόσον, όπως είπες, δεν είναι και μια ομάδα Ευρωλίγκας για να έχει άλλους στόχους. Είναι ένα κέρδος ότι θεωρούν όλοι, έρχονται, φεύγουν όλοι, ότι ο ΠΑΟΚ είναι ένα μαγαζί έτσι, πολύ καλό διαφημισμένο στον μπασκετικό χώρο. Από αυτή την άποψη. Έχει ανθρώπους που μπορούν να... Και ο ΠΑΟΚ επειδή θέλει σιγά σιγά και από πέρσι και φέτος να έχει έναν κορμό ο οποίος δεν θα θέλει 8 αλλαγές το καλοκαίρι και 9, να θέλει 3 αλλαγές, να θέλει 4 αλλαγές. Γιατί στον μπάσκετ, όπως ξέρουμε, δεν μπορείς να έχεις διετή και τριετή συμβόλαια, ας πούμε, με Αμερικανούς, να το πω έτσι. Ότι θέλει να κρατήσει κάποιος από τους Αμερικανούς που έχει φέτος, θέλει. Ωραία. Αλλά με τους Αμερικανούς είναι μια εντελώς άλλη κατάσταση. Συνήθως οι Αμερικανοί φεύγουν. Και ειδικά όταν έχουν κάνει και μια καλή χρονιά,
μπορεί να πάνε κάπου αλλού. Το κάπου αλλού μπορεί να είναι οπουδήποτε. Από Ιράν μέχρι Πουέρτο Ρίκο, μέχρι ξέρω εγώ Τουρκία, Α2 και όλα αυτά. Και να πάρουν πολύ καλά χρήματα. Αυτό δεν έχει να κάνει τόσο με σένα, με τον ΠΑΟΚ. Αλλά στο κομμάτι του ελληνικού, να το πω έτσι, κορμού και της διάθεσης αυτής. Δηλαδή για ένα παιδί στο Χαραλαμπόπουλο δεν ξέρω αν επιστρέψει στο Παναθηναϊκό, αν θα βρει το χώρο και το χρόνο τον οποίο μπορεί να θέλει στην ηλικία των 20-21 ετών και όλα αυτά. Mm-hmm. Για να δει και τι μπορεί να κάνει. Η χρονιά φέτος ήταν μεταβατική για αυτόν, λέω εγώ. Γιατί άλλαξε περιβάλλον για πρώτη φορά στη ζωή του, ήρθε σε μια άλλη πόλη, σε μια άλλη ομάδα, με καινούργιους ανθρώπους. Αυτό συνδυάστηκε στην αρχή και με μια επέμβαση, που όπως και να το κάνουμε για έναν αθλητή, όταν μπαίνει στο χειρουργείο, είτε είναι το χειρουργείο μεγάλο, είτε είναι μικρό, είτε είναι διαδικαστικό, είτε είναι περίεργο, είναι μια διαδικασία δύσκολη. Και η χρονιά του φέτος ήταν μεταβατική. Εγώ νομίζω ότι είδαμε λίγα πράγματα από αυτόν. Μπορεί να δώσει περισσότερα, αλλά λες. Ναι, υπάρχουν δικαιολογίες για το ότι είδαμε λίγα πράγματα. Αν το δεις με βάση το τι έχει γίνει από το καλοκαίρι και μετά. Μπορεί του χρόνου η σεζόν να είναι μια χρονιά για τον Χαραλαμπόπουλο, μπορεί να κάνει αυτό που λένε και οι Αμερικανοί, την breakout season του. Μπορεί και να μην είναι. Αλλά δεν ξέρω αν θα μπορεί να κάνει στο Παναθηναϊκό. Νομίζω δεν μπορεί να κάνει στο Παναθηναϊκό. Ναι, δεν θα μπορεί έτσι να πάρει λόγω τόσο χρόνο σίγουρα. Ναι. Όσο θα μπορεί έτσι να έχει τον ΠΑΟΚ, βέβαια, και τον ίδιο ρόλο. Ναι. Ωραία, οπότε για το αυριανό παιχνίδι περιμένουμε ένα άλλο παιχνίδι από του Σαββάτου, λες. Ή... ναι, κοίταξε, πρέπει λίγο να δούμε, γιατί ακόμα δεν έχουμε νεότερο, λίγο να δούμε ο Προμηθέας πώς ανεβαίνει από την Θεσσαλονίκη και από τα θέματα που έχει των τραυματιών, ποιους θα έχει τελικά ο Μάξο γιατράς και ποιους όχι και ποιοι από αυτούς θα είναι και στο 100%. Γιατί εντάξει, αφού και το κάνουμε, ο Προμηθέας είναι μια ομάδα που ναι, μεν είναι καλή, ναι, μεν έχει γεμάτο ρόστερ, αλλά εντάξει, όταν έχεις δύο απουσίες με βασικών παιχτών, όπως ο Μιλόστρος και ο Σαλούστρος, και δύο Αμερικανούς να είναι με θέμα τραυματισμών, οκ, okay, είναι πρόβλημα, όπως και να το κάνουμε. Ο Προμηθέας γενικά στο πρώτο παιχνίδι, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ το παιχνίδι το έχει εκεί που ήθελε αυτός. Εγώ θα πω στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα. Άμα έχει τέτοια θέματα, όπως αυτά που είχε στο πρώτο μάτς, ο Προμηθέας θα το πάει λίγο πάλι, θα παίξει λίγο Ινδιάνικα, να το πω λίγο έτσι. Δηλαδή, με πολλά τρίποτα από το πρώτο παιχνίδι, πιο ελεύθερο μπάσκετ. Πιο άναρχο μπάσκετ. Ψάχνοντας λίγο, ναι, ψάχνοντας λίγο να βάλει έναν-δυο παίχτες σε ρυθμό και έτσι να διεκδικήσει το παιχνίδι. Το έκανε στο πρώτο μας. Το έκανε με τον Κίκα, το έκανε με τον Πράδερ σε σημεία του αγώνα. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ είναι πιο έτοιμος και ψυχολογικά και όσον αφορά το κομμάτι των επιλογών. Έτσι, αν του λείπει μόνο ο Τσόχλας ή ακόμη και ο Χαραλαμπόπουλος, σίγουρα υπάρχει περισσότερες επιλογές. Ξαναλέω ότι ναι, εδώ το ΠΑΟΚ παίζει καλύτερα. Έχει πιο καλή εικόνα. Παρότι όλο αυτό το τελευταίο καιρό και την ΑΕ κέρδισε και στα play-off και πέστω στην κανονική περίοδο και το Προμηθέα κέρδισε στα play-off. Ο Προμηθέας, αν θυμάμαι καλά, την Πάτρα δεν είχε χάσει από άλλη ομάδα πριν τον 2 του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Και απλά αν χάνει λίγο την ισορροπία του εκτός έδρας, εντός έδρας και το ρυθμό μπορεί να ανεβάσει περισσότερο όσο γίνεται σε ένα παιχνίδι 6 Ιουνίου. Και το ρυθμό μπορεί να ανεβάσει και την ένταση του μπορεί να ανεβάσει και γενικά να παίζει το παιχνίδι όπως το θέλει αυτός περισσότερο και όχι όπως το θέλει ο αντίπαλος. Ξαναλέω, αν κάνει το 2-0, λογικά αγκαλιάζει και και την τρίτη θέση. Θα είναι πολύ μεγάλη έκθεση να αλλάξει κάτι στο τέλος. Αν και βέβαια, σίγουρος δεν μπορεί να σε ποτέ. Σίγουρα έτσι. Κλείνοντας, θα μου κάνεις και ένα σχόλιο για τελικούς NBA. Για τελικούς NBA, φίλε, δύσκολο να κάνουμε. Από τη στιγμή που δεν έγινε τον break στο πρώτο παιχνίδι. Τελείωσε, πιστεύεις, έχει τελειώσει δηλαδή. Τζάμπα τα ξενύχτια μας. Τζάμπα τα ξενύχτια. Το σηκώσει ο Κάρι δηλαδή, λες. Ό,τι και να κάνει ο Λεμπρόν, έκανε πολλά. Δεν μπορείς, παιδί μου, να το κλειδώσεις. Έτσι. Αλλά στο πρώτο παιχνίδι ο άλλος έβαλε 51 πόντους. Πήρε 16 rebound, έδωσε 10 assists. Και του κάνει ο Σμίθ εκεί στο τέλος, ναι. Και άλλος δεν έβλεπε το σκορ. Δηλαδή, εντάξει. Είναι πράγματα τα οποία. Καλά, με τους Αμερικανούς έχουμε δει πολλά. Και δεν μας κάνουν εντύπωση διάφορα πράγματα, αλλά ρε φίλε, είναι τελικός NBA, δηλαδή, εντάξει, δεν έχει λίγο το χρόνο πραγματικά και το σκορ που βρίσκεσαι. Αλλά σου λέω, αφού δεν έγινε εκεί το 0-1, να το πω έτσι, το break, χάθηκε πολύ μεγάλη ευκαιρία. Βέβαια τώρα, επειδή σήμερα τα φέρετε στο Cleveland, δεν θα μου κάνει εντύπωση να γίνει 2-2. Ναι, δεν ναι, σίγουρα. Πιθανό απλά θα μου κάνει εντύπωση να γίνει 0-4, να το πω πολύ απλά. Ναι. Θα τα δούμε λοιπόν. Νίκο, να σε ευχαριστώ πολύ. Καλώς μεσημέρι. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Αυτός ήταν και ο Νίκος Μοσχοβίτης. Αύριο στις 18:30 στο PAOK Sports Arena
ΠΑΟΚ Προμηθέας Πάτρα στο δεύτερο παιχνίδι, μετά το break του ΠΑΟΚ στην Πάτρα το περασμένο Σάββατο. Αυτά και με τον μπάσκετ λοιπόν. Κάπου εδώ η σημερινή φουλ επίθεση φτάνει στο τέλος της. Μαζί θα είμαστε και πάλι αύριο από τις 2 μέχρι τις 3, όπως κάθε μεσημέρι. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας. Μέχρι τότε να είστε καλά. Καλώς μεσημέρι.